Τώρα πάμε στον άλλο δήμαρχο, στον δήμαρχο Λαρισαίων, στον κύριο Απόστολο Καλογιάννη. Βρέχει εκεί, πλημμύρες δεν έχετε? Καλησπέρα, δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Μαρδί. Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ. Είστε καλά εσείς. Έχουμε ακραία φαινόμενα. Ωραία. Τώρα, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κινητικότητα, θα έλεγα, στο Δήμο Λαρισαίων. Κάνετε πολλά πράγματα. Θα μου πείτε, εντάξει, πέρασε ο καιρός, γιατί όλα θέλουν ένα σχεδιασμό και θα έχετε δίκιο σε αυτό. Η πόλη φαίνεται ότι θα μετατραπεί λίγα συντόμω σε ένα εργοτάξιο. Ξεκινούν εργασίες σε πολύ κεντρικούς δρόμους, αλλάζοντας όχι μόνο τώρα ένα δρόμο σε πεζόδρομο, μάλλον τη φιλοσοφία της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Και όχι μόνο, αλλάζει όλη η φυσιογνωμία της πόλης. Mm-hmm. Κύριε Μαρέδη, ο Δήμος Λαρισαίων έχει το πρώτο στην Ελλάδα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Μια παρέμβαση που αγκαλιάζει όλο τον εσωτερικό δακτύλιο από την Ηρώου Πολυτεχνείου μέχρι και το κέντρο της πόλης, το κέντρο-κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν υπήρξαν 2 χρόνια δουλειάς, μελετητικής ορίμανσης και πλέον είμαστε στη φάση της δημοπράτησης των έργων. Και πράγματι βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι από το Μάιο μέχρι αυτή τη στιγμή έργα 15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου προϋπολογισμού προς την κατεύθυνση αυτή έχουν δημοπρατηθεί. Ταυτόχρονα αυτές τις ημέρες καταθέτουμε στην ανοιχτή πρόσκληση του ΠΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας άλλο ένα έργο 6-7 εκατομμυρίων περίπου σε διαδρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Λοιπόν, άρα γίνεται μια παρέμβαση η οποία στο κέντρο της πόλης δεν αλλάζει απλά το κυκλοφοριακό, αλλάζει συνολικά τη φυσιογνωμία. Και όπως επανειλημμένα έχω πει, ουσιαστικά πρόκειται για μια περίοδο 6-7 ετών στο σύνολό τους για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που μπορεί να συγκριθεί ως έργο και ως αποτέλεσμα για την πόλη μόνο με την περίοδο 85-95 των μεγάλων πεζοδρομήσεων της πόλης, μάλιστα, που απέκτησε 12 ναι, χιλιόμετρα πεζοδρόμους. Η φυσιογνωμία εκεί βρισκόμαστε, που έχει σήμερα. Έτσι ακριβώς. Εκεί βρισκόμαστε. Βεβαίως πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά δύσκολο. Δύσκολο διότι πρόκειται να γίνει και γίνεται, έχει ξεκινήσει στον κεντρικό ιστό της πόλης, εκεί όπου πάρα πολλοί, όλοι μας, όλοι οι Λαρισαίοι κυκλοφορούμε. Ναι. Άρα η δυσκολία στο κυκλοφοριακό αυτό το διάστημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Όμως νομίζω πως όλοι οι συμπολίτες μου και εγώ, όλος ο Δήμος συνολικά, θα χαρεί μια φυσιογνωμία εντελώς διαφορετική, με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, με ενιαία οδοστρώματα, με πράσινο, με διαχωριστικές λωρίδες, με ποδηλατόδρομους οι οποίοι στο σύνολο του ΣΒΑΚ, οφείλω να πληροφορήσω ότι είναι περίπου 40 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομοι. Ένα σημαντικό τους κομμάτι θα υλοποιηθεί μέσα από το σχεδιασμό αυτής της περίοδου. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ επανειλημμένα και στην πρώτη φάση που μου έλεγαν τι γίνεται, δήμαρχε, δεν ναι. γίνεται τούτο ή το άλλο, έλεγα ότι σπέρνουμε, παιδιά, και θα έρθει η ώρα του θερισμού. Νομίζω ότι στην πόλη βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Τώρα σας έχει μπλοκάρει λίγο τη διαδικασία η αποκεντρωμένη όμως, ε? Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ζητήματα καθυστερήσεων από υπηρεσίες, συγκεκριμένες υπηρεσίες αποκεντρωμένης. Γιατί, κύριε Δήμαρχε? Οι οποίες, δεν μπορώ να πω, εντάξει, το πρώτο που λέμε συνήθως τους φορείς που όλοι έχουμε είναι ότι δεν έχουμε το προσωπικό, ναι, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή. Έχουμε έρθει σε επαφή με τις γενικές διευθύνσεις της περιφέρειας, με τον ίδιο τον συντονιστή. Πιέζετε με το... δηλαδή, εσείς πιέζετε? Κοιτάξτε, δείτε, πρόκειται για τις κυκλοφοριακές μελέτες των έργων. Ναι. Όχι για τις μελέτες εφαρμογής, σωστά, ούτε για τις δημοπρατήσεις. Αυτές έχουν ολοκληρωθεί. Και περιμένουμε την κυκλοφοριακή μελέτη, συγκεκριμένα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, ναι, την εργοταξιακή κυκλοφοριακή μελέτη, για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε τον εργολάβο, όπου έχουμε τελειώσει τα πάντα από άποψη ελέγχων. Η καθυστέρηση αυτή τώρα μεταξύ μας ενοχλεί, δεν είναι τι να πω. Ναι, γιατί θα έπρεπε να ξεκινήσει. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι στη χώρα πρέπει να εργαζόμαστε με το να υλοποιήσουμε με αποτελεσματικότητα έργα που έπρεπε, ναι, να γίνουν χθες και όχι εσείς αύριο. Καλέσατε τον κύριο Ντίτορα να του πείτε λίγο πιο γρήγορα να προχωρήσει το έργο, βεβαίως, να ξεμπλοκάρει. Ναι. Βρισκόμαστε σε επαφή. Μάλιστα. Νομίζω ότι η συνεργασία είναι καλή και μετά και τις συζητήσεις μας ακόμα και στο Υπουργείο θα ρω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεπεραστούν τα προβλήματα, όχι μόνο με τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, αλλά συνολικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό το φιλόδοξο έργο που, όπως είπα, έχει ξεκινήσει στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα. Άρα, Υπήρου, Μανδυλαρά, Μεγάλο Αλεξάνδρου. Πρόκειται για την Υπήρου, τη Μανδυλαρά, ναι, τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, τη Βενιζέλου, τη Φιλελλήνων, έτσι, την Ασκληπιού, την Νικηταρά,
η οποία καταλήγει μάλιστα και σε έναν πολύ όμορφο κόμβο που σήμερα είχα τη δυνατότητα να δω από τη μελέτη στο κέντρο της πόλης, κυκλικό κόμβο που καταργεί τα φανάρια ανάμεσα στην 23 Οκτώβρη Κύπρου, 28 Οκτώβρη. Καταργούνται εκεί τα φανάρια. Καταργούνται τα φανάρια, καταλήγει η Νικηταρά σε έναν πολύ ωραίο κυκλικό κόμβο που δίνει μια υπέροχη λύση στη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα. Είναι η Κολοκοτρώνη, η Κοραή, η Λάμπρου Κατσόνη, η Αιώλου. Είναι μια σειρά από δρόμους που αφορούν το κέντρο. Και μιλώ κυρίως για τους δρόμους που αυτή τη στιγμή έχουμε μελετητικά έτοιμους, αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα σε σχέση με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, σε κάθε δημοτικό συμβούλιο πιθανότατα να έρχονται, όπως και στο επόμενο, την επόμενη Τρίτη, να έρχονται 5-6 νέες μελέτες για εφαρμογή. Τώρα ξέρετε τι θα σας πω και τι θα σας πούν οι Λαρισαίοι. Ωραία, Δήμαρχε, μας τα λες αυτά. Το αυτοκίνητο που θα τα αφήσουμε. Έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα του Έλληνα είναι αυτό. Έτσι. Ναι. Αν έχετε λύσει και γι' αυτό, μια χαρά. Να οριοθετήσουμε το πρόβλημα, γιατί έχει τη σημασία του και αυτό. Φαντάζομαι ότι σας το λένε και οι συνεργάτες σας. Φαντάζομαι ότι σας το είπαν και οι συνεργάτες σας. Βεβαίως, βεβαίως. Μα το ξέρω, το βιώνω και ο ίδιος. Εξάλλου επαγγελματίας στο κέντρο της πόλης ήμουν χρόνια ολόκληρα. Ακριβώς. Και ήξερα τι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πράγματα. Αν μιλάμε για το αυτοκίνητο που υπάρχει ανάγκη ο κάτοικος της πόλης, δεν μιλώ για τον επισκέπτη, θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, ο κάτοικος της πόλης να έρθει στο κέντρο της πόλης, βεβαίως έχουμε υποχρέωση να το λύσουμε και θα το λύσουμε. Αν μιλάμε για το αυτοκίνητο, θα σας πω πώς. Αν μιλάμε για το αυτοκίνητο που θέλει ο Λαρισαίος να πίνει καφέ και να το έχει δίπλα του, αυτό δεν θα το έχει. Να το ξεκαθαρίσουμε από αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό που γίνεται είναι υπερβολικό, δεν έχει έννοια και δημιουργεί μέγιστο πρόβλημα στην πόλη. Είναι από τους ανθρώπους, από τους πολίτες της Λάρισας, που επί 20 χρόνια, από το σπίτι μου που είναι έξω από το δακτύλιο της Ιερώνων Πολυτεχνείου, μέχρι την παλιά μου δουλειά, το ιατρείο με βάση περιπτώσει, λοιπόν, έκανα 12 λεπτά για να φτάσω. Μιλάμε για αστείες αποστάσεις, οι οποίες περπατώνται πάρα πολύ εύκολα. Άρα λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι με την πολιτική αυτή αποτροπής χρήσης του γιοταχής της πόλης, γιατί το ΣΒΑΚ αυτό ακριβώς το στοιχείο έχει. Λοιπόν, θα πρέπει πρώτον να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε περισσότερο στα ωραία πεζοδρόμια που θα γίνουν σε όλους αυτούς τους δρόμους. Και στη συνέχιση των πεζοδρομίων της Παπαναστασίου και της Παναγούλη μέχρι την Ιερώνων Πολυτεχνείου, που είναι σχεδιασμένο ότι θα γίνει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οπωσδήποτε πάρκινγκ στους κατοίκους του κέντρου. Αυτό βεβαίως είναι μετρημένο, και θα εξασφαλιστεί. Πώς? Με χώρους στάθμευσης. Με την υπαίθρια στάθμευση. Για μόνιμους κατοίκους. Για μόνιμους κατοίκους. Μάλιστα. Και περισσεύουν από τη μελέτη που έχουμε κάνει, περισσεύουν και 800 θέσεις επισκεπτών, τις οποίες θα έχουμε με ελεγχόμενη στάθμευση. Μάλιστα. Η οποία σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε, φτάνουν οι 800 θέσεις για τους επισκέπτες στο κέντρο της πόλης? Εμείς δεν προσθέτουμε σε αυτές τις θέσεις που έχουν τα υπόγεια πάρκινγκ, που είναι στο κέντρο της πόλης, που είναι επίσης ένας μεγάλος αριθμός, και εκεί βρισκόμαστε σε συζητήσεις για μια αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής, η οποία θα δώσει άλλη πνοή και στην... Για τα ιδιωτικά πάρκινγκ λέτε να χαμηλώσουν την τιμή? Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί αυτό, με την πολιτική που κάνουμε, ουσιαστικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Γιατί όπως θα επίσης είναι ελκυστικότερο το να πάρει. Βεβαίως. Όπως επίσης είναι σημαντικό και αυτό που συζητάμε με το αστικό κτέλ. Δηλαδή. Το αστικό κτέλ οφείλει στη Λάρισα να διαφοροποιήσει την τιμολογιακή του πολιτική. Σωστά. Δεν μπορεί ένας συμπολίτης που παίρνει το αυτοκίνητο από τη Νέα Σμύρνη, κατεβαίνει στην κεντρική πλατεία και μετά από μισή ώρα πρέπει να πάρει ένα αυτοκίνητο για να πάει στην Νεάπολη να πληρώνει 1,20 και 1,20. Πρέπει να βγει, να υπάρξει ενιαία τιμή για ωραία διαδρομή, Έχετε βρει ευήκο αότα σε αυτό το αίτημα? Νομίζω που είναι λογικό. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή ο εχθρός μας είναι μόνο ο χρόνος. Είναι μόνο ο χρόνος. Καμιά φορά το να μπορέσουμε αυτά να τα υλοποιήσουμε. Δείτε όμως, όλο αυτό το σύστημα θα συμπληρωθεί και με το εξής. Έχουν μετρηθεί στις εισόδους της πόλης πόσοι πολίτες μπαίνουν με τα αυτοκίνητά τους από επισκέπτες εκτός πόλης, όχι από Λαρισαίους κατοίκους. Εκεί λοιπόν σε όλες τις εισόδους σχεδιάζουμε, όπως για παράδειγμα στη Φαρσάλων απέναντι από τη σκεπαστή της Νεάπολης, στο μεγάλο δημοτικό χώρο, όπως στο πάρκινγκ που βρίσκεται στο Καζάρα απέναντι από το
γήπεδο ακριβώς, στο πάρκο του Αλκαζάρ. Αναζητούμε χώρο στην οδό Βόλου, έχουμε βρει στην οδό Σοκράτους. Εκεί λοιπόν θα εγκαταστήσουμε χώρους στάθμευσης, από τους οποίους με δρομολόγιο εξπρές ο πολίτης θα μπορεί να έρχεται και πάρα πολύ φτηνά στο κέντρο της πόλης, αφήνοντας το αυτοκίνητο του περιφερειακά. Όλο λοιπόν αυτό το σύστημα, περιφερειακά πάρκινγκ, διαχείριση ελεγχόμενη στάθμευση στους επισκέπτες του κέντρου της πόλης, δωρεάν στάθμευση στους όλους τους κατοίκους του κέντρου της πόλης, νομίζω ότι συμπληρώνεται ένα παζλ που θα αφήσει απ' έξω, κύριε Μαρέδη, μόνο αυτόν που είπα. Αυτόν που θέλει να πίνει τον καφέ του και να το έχει δίπλα το αυτοκίνητό του. Κάτι που δεν είναι σωστό. Υπάρχει μια μερίδα τέτοιων πολιτών σε όλες τις πόλεις, φυσικά. Κοιτάξτε, και προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει μια διαδικασία αποτροπή, η οποία έχει σχέση με τη διαχείριση των πεζοδρόμων. Εμείς βρισκόμαστε μπροστά σε προκήρυξη διαγωνισμού για την τοποθέτηση αναδυόμενων στυλίσκων, τις μπάρες τις γνωστές, έτσι με σύστημα ελέγχου από το κεντρικό δημαρχείο, που σε real time θα μπορεί να απαντά σε αυτόν που δεν αναγνωρίζει η κάμερα, γιατί δεν είναι κάτοικος του κέντρου ή σταθερός επισκέπτης του κέντρου σε ένα επάγγελμα. Θα πρέπει να δίνεται απάντηση από το κέντρο για να μπει κάποιος εκεί. Μάλιστα. Το σύστημα λοιπόν διαχείρισης επίσης διαμορφώνει ένα άλλο περιβάλλον, που συνδυασμένο και με τα αυτά που συζητούμε αυτή την περίοδο για το ωράριο τροφοδοσίας της αγοράς, που δεν μπορεί θέμα να είναι πέραν της 9.30. Και ξέρετε, θα ότι είναι και εκεί. Σήμερα είναι πέρα από τις 9.30. Δεν το πληρώνω. Αν πάτε στην Παπαναστασίου, οποιαδήποτε στιγμή θα δείτε παρκαρισμένα αυτοκίνητα να ξεφορτώνουν. Θα τελειώσει αυτό. Οι συμφωνίες θα είναι μέχρι τις 9.30 ώρα, 9.30 ώρα και μετά, για μεν τους πεζόδρομους όπου έχουν τεράστιες ζημιές στους κυβόληθους και στις πλάκες από τα βαριά φορτία που περνάνε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Λοιπόν, μετά τις 9.30 οι μπάρες θα αναδύονται και όποιος μπαίνει μέσα θα παίρνει το κοιτάπι του. Καθαρά πράγματα. Άρα θα αυτό ξέρετε πολύ καλά, θα το έχετε υπολογίσει με βέβαιος, έχει ένα πολιτικό κόστος. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ταγμένος να κάνω κάποια πράγματα στην πόλη. Εντάξει. Αν το θέλουν οι Λαρισαίοι, θα είμαι εκεί να τα φτιάξω. Αν δεν το θέλουν οι Λαρισαίοι, για τους με χαρά. Καταλαβαίνω ότι το θέλουν οι Λαρισαίοι, γιατί μιλάτε για μια ανάπλαση όλου του κέντρου της πόλης. Είναι ανάπλαση όλου του κέντρου της πόλης. Βέβαια. Και αυτό είναι πολύ ακριβώς σημαντικό. Όπως το λέτε. Πολύ σημαντικό. Έχει εντυπωσιάσει. Νέες και προοπτικές ανοίγονται για το κέντρο. Και θα σας πω εκ των προτέρων ότι σε όλες τις επαφές, διότι αναζητούμε πέρα από τους ίδιους πόρους που είναι σημαντικοί του Δήμου, το περιφερειακό πρόγραμμα που το στηρίζει. Έχω ραντεβού με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χαρίτση, για να δω άλλες χρηματοδοτικές πηγές προς την κατεύθυνση αυτή. Όπου παρουσιάζω το ολοκληρωμένο ΣΒΑΚ, ακόμα και σε μελέτες εφαρμογής πια και δημοπράτησης έργων, εντυπωσιάζει. Η Λάρισα θα είναι η πρώτη πόλη που μέσα στα επόμενα 5, 6, 7 χρόνια το πολύ θα έχει υλοποιήσει καλώς εγώντων των πραγμάτων ένα τεράστιο έργο στο κέντρο της πόλης και μια άλλη φυσιογνωμία. Τώρα, ξέρω ότι έχετε λήψει στο προσωπικό για να αλλάξουμε θέμα και ειδικά στην καθαριότητα. Αυτό σας βασανίζει αρκετά, γιατί δεν προλαβαίνει η πόλη να καθαριστεί έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως τέλος πάντων θέλετε. Τι κάνετε με αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή αυτό που εισπράτεται από την πόλη και αυτό που και εγώ εισπράττω πια ως δήμαρχος της πόλης, ότι είναι η καθαριότητα είναι σε καλό επίπεδο. Ναι, είναι σε καλό επίπεδο. Είναι άριστη, είναι σε καλό επίπεδο. Δεν είναι όπως τη βρήκα πριν από 3 χρόνια, όπου δεν είχα άνθρωπο και δεν δούλευε κανένα καδοπλυντήριο. Αυτά έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Βεβαίως η προκήρυξη η οποία γίνεται αυτή την περίοδο, η οποία θα δώσει στο Δήμο 206 άτομα προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, θα μας δώσει φτερά στην κυριολεξία να κάνουμε ακόμα πιο καλά τη δουλειά μας. Όμως αυτό συνδυάζεται και με 2-3 ενέργειες ακόμη. Μία ενέργεια είναι η υπογειοποίηση των κάδων του κέντρου. Αυτή τη στιγμή υπογειώνονται όλοι οι κάδοι στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας που αναφέραμε, και ταυτόχρονα στα 12 χιλιόμετρα του πεζοδρομημένου κέντρου της πόλης όλοι οι κάδοι εξαφανίζονται. Δηλαδή αυτές τις μέρες γίνεται αυτοψία από όλες τις υπηρεσίες, ενώ ΔΕΗ, ΟΤΕ, αέριο που έχουν δίκτυα από κάτω, μαζί με το Δήμο, διότι έχει πάρθει απόφαση ότι θα είναι η επόμενη μεγάλη παράδειγμα
παρέμβαση στο κέντρο της πόλης. Και όταν λέω επόμενη, εννοώ άμεση παρέμβαση. Εμείς είμαστε έτοιμοι, τη μελέτη την έχουμε, κάνουμε τις αυτοψίες για να πάμε σε δημοπράτηση αυτού του έργου που θα συμπληρώσει την αισθητική αλλά και την καλύτερη λειτουργία της καθαριότητας, θα ρω με εξαιρετικό τρόπο στο κέντρο της πόλης. Ναι. Πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι παρεμβάσεις? Ρωτάει ο κόσμος τώρα, ρωτάνε οι Λαρισαίοι, ωραία τα λέει ο Δήμαρχος, μου λένε, εδώ μου στέλνουν μηνύματα, email. Πότε θα έχουμε την εικόνα αυτή που συζητάμε σήμερα? Ακούστε, μπορώ να σας πω ότι οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας έχουν έναν ορίζοντα υλοποίησης, ο οποίος είναι 6 έως 8 μήνες, και πιστέψτε με, γιατί αυτό που θα πω είναι από αυτά που δεν είναι, γίνονται εύκολα πιστευτά. Ενώ κάνεις 6 μήνες να ολοκληρώσεις το έργο, κάνεις άλλους 6 μήνες από την ώρα που θα δημοπρατήσεις για να μπορέσεις να εγκαταστήσεις τον εργολάβο. Ναι. Ελέω ελεγκτικών μηχανισμών που υπάρχουν αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν, με αυτή την πρόβλεψη που υπάρχει, θα ρω ότι ως το Πάσχα του 19, καταλαβαίνετε, πριν τις εκλογές, να το πω. Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι θα σας πούνε προεκλογικά λοιπόν, τα έκανε. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Εγώ αυτό που θέλω είναι να ολοκληρώσω την αποτύπωση πια στην πόλη ενός έργου που θα μας δώσει τη δυνατότητα, και θα καλέσουμε τους Λαρισαίους να μας στηρίξουν για να μπορέσουμε μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια. Θα ρωτήσω αυτά, περιμένετε. Μην βιάζετε, έχω να σας ρωτήσω και παραπολιτικό και πολιτικό παρασκήνιο, τέλος πάντων. Πάμε λίγο στο Will, να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Ναι. Κοιτάξτε, το ΟΥΙΛ αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένος εργολάβος και εργάζεται για την πρώτη φάση της δημοπράτησης, που ουσιαστικά είναι τα 3,5 εκατομμύρια που έχει βάλει από ίδιους πόρους ο Δήμος. Ναι. Έχει παραδοθεί η μελέτη και αυτές τις ημέρες, νομίζω μέσα στο Μάρτι, οπωσδήποτε, θα έχει κατατεθεί το έργο στην ανοιχτή πρόσκληση του ΠΕΠ, στο οποίο έχει ενταχθεί η δεύτερη φάση. Ο στόχος είναι το Πάσχα του 19 να έχουμε ολοκληρώσει. Ο Δήμαρχος λοιπόν Πάσχα, βάζει ένα όριο, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο θα καταδείξει στην πόλη ότι υπάρχει ένα σημαντικό έργο. Μάλιστα. Με αρχαίο θέατρο Λάρισας τι γίνεται? Αρχαίο θέατρο Λάρισας, ναι. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες. Σήμερα, πριν έρθω εδώ, είχα την πληροφόρηση ότι σε 10-15 μέρες περνούν από το ΚΑΣ για τελική έγκριση και βρισκόμαστε στη φάση των εργασιών πια, όπου ο μεν Περιφερειάρχης έχει δεσμευτεί με δηλώσεις του στον τύπο ότι με την έγκριση των μελετών θα υπάρξει πρόσκληση και χρηματοδότηση του έργου με 3 εκατομμύρια ευρώ, και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός στο αναπτυξιακό συνέδριο της Λάρισας δήλωσε ότι άλλα 3 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσουν το συγκεκριμένο έργο, το Αρχαίο Θέατρο. Και μάλιστα αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο γραφείο του κυρίου Χαρίτση, θα συζητήσω ακριβώς γι' αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για χρηματοδότηση που μπορεί να υπάρξει. Πάτε να φέρετε τα λεφτά επί της ουσίας. Ακριβώς. Αυτό πάτε ακριβώς, να ακριβώς. Στο Χαρίτσι. Από την άλλη πλευρά όμως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο. Είναι μια αναστήλωση. Εμείς ο στόχος που έχει μπει με την εφορία αρχαιοτήτων και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι στην πρώτη του φάση και μέχρι έναν πολύ ορατό ορίζοντα των 2 επόμενων ετών να έχει ολοκληρωθεί η σκηνή, η ορχήστρα, 3 σειρές τουλάχιστον εδωλίων, ώστε να μπορούν να φιλοξενήσει περίπου 2.500 άτομα, διότι το θέατρο είναι μεγάλο. Το θέατρο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, παίρνει 12.000 θεατές περίπου. Είναι τεράστιο έργο. Λοιπόν, για να μπορούμε να κάνουμε παραστάσεις με αξιώσεις, αν θέλετε, χωρίς την πλαστική καρέκλα που εγώ επανειλημμένα έχω πει από την αρχή, από την πρώτερη περίοδο που ήμουν στην αντιπολίτευση, ότι δεν είναι δάκη η καλύτερη αισθητική για το Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει επισκεφθεί έτσι και έχει μπει στο χώρο αυτό, το καταλαβαίνει αυτό που λέτε. Εγώ το ενστερνίζω με αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και μία άλλη ιδέα την οποία έχετε υιοθετήσει για να γίνει ένα έργο μεταξύ Παπαναστασίου και Απόλλων σε εκείνα τα κτίρια απέναντι από το Εδώ λοιπόν, για το Αρχαίο Θέατρο, πέραν του έργου ακριβώς μέσα στο κύλο, υπάρχουν δύο ζητήματα ακόμη. Το ένα είναι οι έτοιμες μελέτες και αποφάσεις για αποζημιώσεις και κατεδάφιση 2-3 κτισμάτων που βρίσκονται στη μια πλευρά, στη μια είσοδο του θεάτρου, ώστε να ανοίξει περισσότερο. Και το μεγάλο έργο που τρέχουμε στο Δήμο, και κύριε Μαρέδη, το τρέχουμε πολύ κούραση προσωπικά, το έχω πάρει απάνω μου αυτό,
γιατί είναι μεγάλο στοίχημα, είναι η υπόθεση της απαλωτρίωσης του 867 ΓΚΧ. Έτσι λέγεται. Ναι. Είναι ακριβώς ο χώρος που περιγράψατε. Ναι. Ανάμεσα στην Παπαναστασίου, στην Απόλλωνος και στην Ήδρας. Έτσι, απέναντι από το αρχαίο θέατρο ακριβώς. Υπάρχουν ακόμα καταστήματα σε λειτουργία, έτσι. Βεβαίως υπάρχουν καταστήματα σε λειτουργία. Το βασικό ζήτημα δεν είναι τόσο τα καταστήματα για τα οποία θα βρεθούν λύσεις και θα δοθεί ο χρόνος προκειμένου να μην πάθουν ζημιά οι ενοικιαστές τουλάχιστον. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθούν όλοι και κυρίως οι ιδιοκτήτες, και είναι ένα μήνυμα που στέλνω μια και με ρωτάτε, ότι αυτή η απαλωτρίωση θα προχωρήσει. Σε μια απαλωτρίωση που ο Δήμος έχει αποσπάσει 6.700.000 ευρώ που είναι κατατεθειμένα σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δεν σταματάει και κανένας δήμαρχος δεν τη σταματούσε. Άρα λοιπόν τα χρήματα υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή αυτό που τρέχει είναι να μπορέσουμε με τους ιδιοκτήτες και τους συνιδιοκτήτες, είναι 13 ομάδες συνιδιοκτητών που συζητούν με τον Δήμαρχο, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό και όχι στις διαδικασίες των δικαστηρίων που είναι χρονοβόρες, για να μπορέσουν από τη στιγμή που είναι η λυμένη απόφαση η απαλωτρίωση και υπάρχουν τα χρήματα, οι άνθρωποι να πάρουν και έγκαιρα τα λεφτά τους πριν καν μειωθούν οι αντικειμενικές τιμές. Σωστό αυτό, έξυπνο. Έτσι. Αυτό. θα τα καταφέρετε, λέτε. Κοιτάξτε, είναι μάχη με το χρόνο. Τι λένε οι άνθρωποι, έχετε βρει αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το 75-80% των συνδιοκτητών συμφωνεί. Α. Και έχω πάρει υπεύθυνες δηλώσεις ότι συμφωνεί. Α, ωραία. Και είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και είμαι πολύ κοντά να φτάσω στο 90% που ζητάει το Πράσινο Ταμείο για να έρθει να αποζημιώσει. Εντάξει, λίγο σας έμεινε. Λίγος μπρόξιμο θέλει ακόμη και ολοκληρώνει. Λίγο πειθό θέλει. Έτσι, πειθό. Λίγο. Πείτε μου κάτι. Ξέρω ότι αναλάβατε μια ευθύνη η οποία μπορεί να μην είναι δική σας. Δεν είναι δική σας σίγουρα. Αλλά την αναλάβατε. ΟΣΕ, περίφραξη. Ναι. Χθες έστειλα και ένα νέο, προχθές έστειλα ένα νέο έγγραφο στη νέα διοίκηση, ναι, του ΟΣΕ, γιατί είχαμε κάποιες αντικαταστάσεις. Εκεί είχαμε δυστυχήματα. Πρέπει κάτι είχαμε, να γίνει. Κύριε Μαρέδη, ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Έτσι. Η Λάρισα έχει θρηνήσει θύματα. Έτσι. Όχι ένα, όχι δυο τα τελευταία που θυμούμαστε. Έχει θρηνήσει θύματα. Υπάρχουν σε όλη την γραμμή και προς την Θεσσαλονίκη αλλά και προς το Βόλο, υπάρχουν τμήματα τα οποία μπάζουν στην κυριολεξία. Ναι. Άλλα δεν είναι, καθόλου δεν έχουν οριοθέτηση, άλλα έχουν πολύ κακή, εν πάση περιπτώσει, περίφραξη, αλλού υπάρχουν καλαμόνες ολόκληροι, αυτό δεν τιμά την πόλη. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει προς το αρμόδιο Υπουργείο και κυρίως προς τον ΟΣΕ ότι αν μέσα στους επόμενους 6 έως 8 μήνες, από τους οποίους, προσέξτε, από τη δέσμευσή τους έχουν περάσει ήδη οι 2,5, αν δεν υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις και έργο, την πόλη θα τη βρουν απέναντι. Το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Εγώ δεν θα είμαι από τη μεριά του ΟΣΕ, εγώ θα είμαι από τη μεριά της πόλης. Μου θυμίζει τα νιάτα μου, όταν καταλαμβάναμε τη γραμμή της Φαρσάλων πάνω στη Φαρσάλων για να γίνει υπόγεια της Φαρσάλων. Λοιπόν, δεν θέλω να δούμε στη Λάρισα τέτοια πράγματα. Ο ΟΣΕ το έχει πάρει το μήνυμα αυτό, ναι, και πρέπει να ανταποκριθεί. Η Λάρισα είναι η μόνη πόλη στη διαδρομή από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη που έχει τόσο μεγάλα προβλήματα με τον ΟΣΕ. Δεν υπάρχει άλλη πόλη. Γιατί ο ΟΣΕ κόβει την πόλη σαν σπαθιά στη μέση. Πράγματι. Τώρα, διαβάζοντας μηνύματα, προσπαθώντας έτσι να τα κωδικοποιήσω, άσφαλτο χρειάζεται στη Λάρισα. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ άσφαλτο, γιατί οι δρόμοι, μου λένε, έχουν προβλήματα σε συνοικίες, στο κέντρο. Έχει γίνει δουλειά. Βλέπω εδώ μηνύματα του κόσμου, μου λένε, έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις. Χρειάζεται κι άλλο. Ακούστε. Είναι ένα κομμάτι και ας μην θεωρηθεί αυτό κριτική. Εγώ δεν κάνω εύκολα κριτική, ναι, στους προκατόχους μου. Ναι. Έτσι. Κάθε ένας έχει τις δικές του ιεραρχήσεις. Κάπου μπορεί, έτσι, να πάει πιο πίσω, κάπου να πάει πιο μπροστά. Αυτό που θα πω όμως είναι αντικειμενικό και το ξέρουν και οι συμπολίτες μου. Ό,τι και αν ψηφίζουν, όποιο και αν στηρίζουν. Η Λάρισα βρέθηκε στο 14 που ξεκίνησα εγώ με ένα ικτρό πραγματικά δικτυώδικο. Μιλάμε για ασυντήρητους για πάρα πολλά χρόνια δρόμους, γιατί η Δημοτική Αρχή έβαλε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Σεβαστές, αλλά είχαν τα αποτελέσματά τους αυτά. Τα νούμερα τα οποία διατέθηκαν για ασφαλτοστρώσεις την τελευταία τετραετία είναι αστεία για τον προϋπολογισμό του Δήμου. Εμείς τι έχουμε κάνει.
Έχουμε κάνει ένα έργο από την πρώτη στιγμή, που είναι εύκολο έργο των ασφαλτοστρώσεων. Οι μελέτες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας. Εξελίσσεται ένα έργο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε σε εξέλιξη εργολαβία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για το κέντρο της πόλης, για τη Δημοτική Ενότητα Λάρισας, 500.000 για τη Γιάννουλη, βγαίνει για τη Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας και έχουμε αναρτημένο στο Διάβγεια διαγωνισμό για νέα 4 εκατομμύρια ασφαλτοστρώσεις, όπου θα ασφαλτοστρωθούν όλες οι είσοδοι της πόλης. Βόλου, Φαρσάλων, Καρδίτσης, όλες οι είσοδοι, οι μεγάλες, οι οποίες έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή και κινδυνεύεις να σου φύγει το τιμόνι από το χέρι, έτσι θα λυθεί. Ταυτόχρονα όμως θέλω να πω ότι γίνεται περιφερειακά ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο από την ΔΕΙΑΛ. Εμείς έχουμε αποφασίσει, αντί τα διαθέσιμα να είναι πακτωμένα στις τράπεζες, έτσι να κάνουμε έργο. Ξεκινήσαμε ένα τεράστιο έργο αντικαταστάσεων αγωγών ίδρευσης, οι οποίες επιφέρουν ως αποτέλεσμα, στις συνοικίες γίνεται αυτό και θα πω σε ποιες, που επιφέρουν ως αποτέλεσμα την πλήρη ασφαλτόστρωση και των οδών. Έτσι λοιπόν έχουμε 5 συνοικίες της πόλης, οι οποίες για διάφορους λόγους έμειναν στην ανάπτυξη της πιο πίσω και από επιλογές, έμειναν πιο πίσω, στις οποίες γίνεται τεράστιο έργο και είναι ο Ιπποκράτης, η Αμπελόκηποι, η Άγιοι Σαράντα, το Κουλούρι, ο Σταθμός, η Χαραυγή. 6 τον αριθμό, όχι 5 που είπα πριν. Αυτές οι συνοικίες αυτή τη στιγμή έχει ασφαλτοστρωθεί το μισό τους κομμάτι με την ολοκλήρωση της μιας εργολαβίας και ήδη εγκαθίστανται εργολάβοι για το άλλο μισό. Άρα έχουμε και ο Άγιος Γεώργιος, είναι και ο Άγιος Γεώργιος, 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Λοιπόν, άρα μιλάμε για 5-6 συνοικίες της πόλης, μεγάλες, που έχουν και πληθυσμό πολύ. Και επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, έτσι είναι και λαϊκές συνοικίες. Δηλαδή είναι ένας κόσμος, ας είμαι ξέρω, ο οποίος δεν έχει όμως τόσο σημασία. Λοιπόν, οι οποίες θα ασφαλτοστρωθούν πλήρως. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ καλό. Αν κανένας συμπληρώσει και αυτά που είπα, που είναι σε εξέλιξη, όπως επίσης την απόφαση που έχουμε πάρει και έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, που είναι μια πυκνοδομημένη συνοικία που δεν έχει κοινόχρηστους χώρους, η οποία χρειάζεται παρέμβαση και εκεί πάμε σε μια διαδικασία ανάπλασης συνολικά. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός 4 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει όλος ο Άγιος Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Κράσπεδα, πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις, οδοφωτισμός. Πλήρης ανάπλαση. Μιλούμε λοιπόν για ένα έργο το οποίο από μόνο του απαντά σε εκείνο που λέγεται ότι δεν κάνουμε έργο. Όχι, εντάξει. Λέγεται κάτι ο τέτοιο. Ο κόσμος, ξέρετε, κάνει μία κριτική και λέει: να, εδώ, στη γειτονιά μου, στο σημείο. Σωστά το λέει. Ο κόσμος, βεβαίως και να την κάνει και δικαιούται να έτσι, την κάνει. Μπράβο, ναι. Δικαιούται να την κάνει. Αυτοί που δεν δικαιούνται να την κάνουν είναι παρατάξεις που είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίζουν τα έργα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αντιπαράθεση. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη μας δυσκολία. Η μεγάλη μας δυσκολία, την οποία παλεύουμε αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε όλη τη φιλοσοφία της αντιμετώπισης από τη μεριά του Δήμου, είναι τα μικρά, τα πολύ πολύ μικρά. Ποια? Η λακκούβα που έχετε μπροστά στο σπίτι σας, που έχω μπροστά στο σπίτι μου. Εδώ τι πρόβλημα υπάρχει. Παλιότερα, οι Δήμοι όλοι και ο Δήμος της Λάρισας είχαν ομάδες εργαζομένων που έκαναν έργα με αυτεπιστασία. Τα έκαναν ήδη οι Δήμοι. Από μόνοι τους. Έπαιρνε τηλέφωνο σήμερα, έδινε εντολή ο Δήμαρχος το συνεργείο του και πήγαινε αύριο. Αυτά τα συνεργεία δεν υπάρχουν πια. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν, κύριε Μαρέδη. Μάλιστα. Υποχρεωτικά πρέπει να βγούμε σε διαδικασία εργολαβιών. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην πόλη μια εργολαβία 500.000 ευρώ που έκανε όμως, τι να σας πω, 8 μήνες για να φτάσει να ξεκινήσει ο εργολάβος από την ώρα που την αποφασίσαμε, η οποία πάει στοχευμένα για επουλώσεις και τέτοιες διαδικασίες. Τις οποίες βεβαίως πρέπει να επιταχύνουμε. Πολιτική συζήτηση τώρα πέρα από αυτά, τα καθημερινά, απλή αναλογική. Έτσι θα γίνει με αυτό το καθεστώς η εκλογική αναμέτρηση. Έτσι λέει η κυβέρνηση. Ναι, εσείς πώς το βλέπετε? Ας δούμε τι θα μείνει. Εντάξει, είστε θετικός προς την κυβέρνηση πολιτικά και θέλω να μου πείτε τι εισηγήσετε προς τον αρμόδιο λοιπόν, υπουργό. Βεβαίως, θα σας πω τη γνώμη μου, μια και τυχαίνει αύριο την Παρασκευή ξανά στο Υπουργείο Εσωτερικών για άλλους λόγους που είμαι και συνήθως ερωτώμε για το τι γίνεται και για τι αυτό το λέω εγώ, ξέρω που έχεις δήμαρχε. Λοιπόν, θα σας πω. Υπάρχουν, καταρχήν, έχω εκδηλώσει από την ώρα που είμαι στην αντιπολίτευση, το λέω και ως δήμαρχος, την αντίθεσή μου σε αυτό που υπάρχει σήμερα. Είναι ένα υπερπλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, το οποίο δίνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό εδρών στο δήμαρχο,
που τι κάνει εν ολίγης, ουσιαστικά μπορεί να περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο ό,τι εκείνος θέλει, ό,τι εκείνος θέλει στην κυριολεξία, ναι. Αυτό συμβαίνει. Και από την άλλη μεριά όμως δημιουργεί προς τη μεριά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης τη μη ευθύνη, άρα και της τουφεκίας στον αέρα. Ναι. Αυτό δεν είναι σύστημα. Αν θέλουμε τα όργανα μας, τα οποία είναι πολιτικά όργανα, πράγματι να τα μετατρέψουμε σε τέτοια και να κάνουν ουσιαστική συζήτηση και να υπάρχει βεβαίως η ευθύνη του Δημάρχου, αλλά και συνευθύνη για αρκετά πράγματα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, των όποιων παρατάξεων, θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Πώς πρέπει να αλλάξει όμως? Προς το αναλογικότερο. Προφανέστατα πρέπει να υπάρξει αλλαγή και αναλογικότερο σύστημα. Όμως σε αυτό το αναλογικότερο σύστημα πρέπει να προσεχθεί το ζήτημα της κυβερνησιμότητας των Δήμων. Με εκείνη το θέμα λοιπόν. Είναι ουσία εκεί είναι. Κύριε Μαρέδη, θα σας πω το εξής. Η απλή αναλογική στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης έχει ένα στοιχείο το οποίο δίνει λύση. Τη δεδηλωμένη. Δηλαδή, δεν το έχεις, πας σε εκλογές. Η Δημοτική Αρχή, όποια, ο Δήμος δεν έχει αυτό το πράγμα. Έχει μια πενταετή θητεία μπροστά του. Άρα, αν αντιμετωπίσει πρόβλημα τέτοιο. Το έχουμε δει και στη Θεσσαλία. Βεβαίως έχουμε δει. Και εμείς σε διπλανό μας Δήμο έχουμε δει. Μπράβο, να παλεύει συνεδριάσεις ολόκληρες να περάσει έναν προϋπολογισμό που λένε κάποιοι. Άμορε, τον πέρασε. Ναι. Πώς τον πέρασε? Καταρχήν, ο προϋπολογισμός που πρέπει να κατατίθεται και να ολοκληρώνεται μέχρι στο τέλος της χρονιάς και στις 15 του Γενάρη να έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό για να προχωρήσει σε έργα, αν σε πάει 2 και 3 και 5 και 6 μήνες παραπίσω, έχει τελειώσει η χρονιά σου. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό και πρέπει πολύ να προσεχθεί. Εδώ υπάρχει άποψη του Υπουργείου που λέει ότι πιθανά να δώσουμε τη δυνατότητα από παρατάξεις αντιπολίτευσης να υπάρχουν αντιδήμαρχοι κτλ. Εγώ δεν βιάζομαι να τοποθετηθώ. Βλέπω ότι είστε επιφυλακτικός. Βεβαίως είναι επιφυλακτικός. Καταρχήν, αλλά επιφυλακτικός. Όπως επίσης, ένα τελευταίο στοιχείο στην επιφυλακτικότητά μου. Τι σημαίνει απλή αναλογική? Ότι με υπόλοιπο 060-070. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιος. Έχουμε δει παραστάσεις ολόκληρες στα Δημοτικά Συμβούλια. Σωστό είναι αυτό. Οποιαδήποτε επωνεμένη σε εισαγωγικά ψυχή θα μπορούσε να κάνει ένα συνδυασμό και να μπει. Και έχω ζήσει τέτοια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να υπάρξει και από κάτω ένα όριο. Δεν λέω να αποκλείσουν οι μειοψηφίες. Δεν θεωρείτε ότι είναι λίγο αργά να γίνει αυτό για τις επόμενες εκλογές? Με την έννοια ότι θέλει μια διαβούλευση, πρέπει να λυθούν πολλά προβλήματα που προκύπτουν, όπως αυτά που σας απασχολούν. Εντάξει, θυμηθείτε αυτό που σας είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας. Ας δούμε τι θα μείνει. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, ποιον προτιμάτε αντίπαλο απέναντι? Καραλαριώτου, Νταβέλη, ποιον? Σας είπα. Αντίπαλός μου είναι ο χρόνος, γιατί καλά, πιστεύω. Καλά. Αυτό είναι επικοινωνιακό, τώρα αφήστε το. Δεν είναι καθόλου επικοινωνιακό. Επί της ουσίας. Κύριε Μαρέδη, ναι. Θα σας πω δύο πράγματα. Καλά, ο συνδυασμός σας. Δεν θα αποφύγω. Ναι. Εγώ δεν αποφεύγω να απαντήσω. Ναι. Θα σας πω τη γνώμη. Ωραία. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι οι δημοτικοί, οι εκλογές, ναι. Οι αυτοδιοικητικές έχουν δύο χαρακτηριστικά. Είναι και πολιτικές εκλογές σε ένα ποσοστό και βεβαίως αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε ό,τι αφορά το αυτοδιοικητικό προφίλ των εκλογών αυτών, τα πράγματα κρίνονται κυρίως από το έργο που θα εμφανίζει η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι εχθρός μου είναι μόνο ο χρόνος, αντίπαλος είναι μόνο ο χρόνος. Ναι. Λοιπόν, θέλω να αποτυπώσω το έργο που σας έχω πει και από αυτό θα κριθεί η δική μου θητεία. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν διεργασίες, βεβαίως. Έτσι. Τις παρακολουθείτε, με ενδιαφέρον. Βεβαίως, με ενδιαφέρον διεργασίες που δεν ξέρω βεβαίως που θα καταλήξουν. Ναι. Το πρώτο ζήτημα σε ό,τι αφορά αυτές τις διεργασίες, θα σας πω, τα του οίκου μου, έτσι, τη συμπαράταξη Λαρισαίων. Ναι. Η συμπαράταξη Λαρισαίων το επόμενο Σάββατο στις 3 του Μάρτη κάνει μια πολιτική εκδήλωση. Δεν έκοψε πίτα, είπαμε να μην κόψουμε πίτα κατά τα συνηθισμένα. Ναι. Πάμε σε μια πολιτική εκδήλωση. Τι θα συζητηθεί εκεί? Σε μια πολιτική εκδήλωση στην οποία συζητούμε αυτοδιοίκηση και νέες προκλήσεις και οι προκλήσεις της νέας περίοδου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πολλά πράγματα, θα σας πω τους ομιλητές. Ναι. Ποιοι είναι και τι θέμα έχει ο καθένας. Μιλάει ο Φώτης Ολεξάκος, δήμαρχος Καρδίτσας, έτσι, αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση. Μιλάει ο δήμαρχος Κοζάνης, ο Λευτέρης ο Ιωαννίδης, με αναπτυξιακή πολιτική και περιβάλλον.
και μιλάει και ο υποφαινόμενος με τίτλο «Η δημοκρατική απάντηση, το πείραμα της συμπαράταξης Λαρισαίων». Λοιπόν, εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα λοιπόν, το οποίο νομίζω θα αποτυπωθεί ακόμα και στην, και τι είμαι σε θέση να ξέρω, ακόμα και στο επίπεδο των συμμετοχών, ότι η συμπαράταξη είναι δεμένη, ότι προχωράει και ότι ανοίγει ακόμα περισσότερο την αγκαλιά της. Εντάξει, ένα στοιχείο. Αυτό είναι βέβαιο. Ο Καλογιάννης παραμένει αδιαμφισβήτητος ηγέτης της συγκεκριμένης παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος. Έτσι, τελειώνουμε. Απέναντι, βεβαίως γίνονται διεργασίες. Ναι. Οι διεργασίες αυτές δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Τι σας συμφέρει να έχετε, γυναίκα ή άντρα απέναντι? Τι να σας πω τώρα. Μπορεί η γυναίκα να είναι και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτό το ερώτημα το βάζετε, ή στα πρόσωπα που ακούγονται. Το πήγατε μακριά εσείς. Το πήγατε μακριά εσείς. Δεν με αφορούν των άλλων παρατάξεων. Γνωρίζω ανθρώπους που έχουν πορευτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν τα πράγματα. Ξέρετε κάτι, το μόνο πράγμα που θα πω, και θα το πω είτε με συμφέρει είτε δεν με συμφέρει, θα το πω καθαρά, γιατί συμβαίνει και αυτή την περίοδο. Η περίοδος που ζούμε είναι πολύ δύσκολη. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περάσει από δημοτικά συμβούλια, δεν γνωρίζουν την αυτοδιοίκηση, μπορεί να περάσει μια ολόκληρη θητεία χωρίς να καταλάβουν πώς πέρασε, χωρίς να κάνουν τίποτα. Από την άποψη αυτή βλέπω περισσότερο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς είστε παλιός, το καταλαβαίνω, το ξέρω, έχετε και εμπειρία και γνώση. Βέβαια, αν λένε κάποιοι ότι αν είναι πάνε όλοι μαζί, ή απέναντι, έτσι, το κομμάτι αυτό που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων, να είμαστε ειλικρινείς, ότι εκεί μπορεί να τα βρει σκούρα ο Καλογιάννης. Σας φοβίζει αυτό? Δεν φοβήθηκα ποτέ. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα αντιμετωπίζονται με μια σοβαρότητα, έτσι, με τη δέωσα πολιτική ανάλυση και βεβαίως και με αυτό που πρέπει να γίνει. Η δεύτερη Κυριακή του Καλογιάννη δεν ήταν εύκολη, κύριε Μαρέδη. Πράγματι. Κερδίθηκε όμως με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που ξεκίνησαν από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή και που είχαν αυτό το στοιχείο της πολιτικής ανάλυσης. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Κάποιοι λένε, θα σας πω το εξής, το είπα και κάπου έτσι για να ελαφρώσουμε και την κατάσταση και τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Κάπου μου είπαν, ας πούμε, ξέρω εγώ είμαι νέος άνθρωπος. Λέω, εντάξει, ο νέος είναι νέος, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Έτσι λοιπόν, και μπορεί να κάνει άλλους σχεδιασμούς. Πάντως, μετά από πολλά χρόνια δεν θα έχετε την νέα περίοδο τον Τζανακούλη απέναντί σας. Κοιτάξτε, ο κύριος Τζανακούλης ολοκλήρωσε 16 χρόνια δήμαρχος, δεν είναι δάκια μικρή υπόθεση, ολοκλήρωσε μια ολόκληρη πορεία, μάλλον δεν θα εμπλακεί, και η δική μου εκτίμηση είναι, ναι, νομίζω το είπε, ότι δεν θα ξαναεμπλακεί. Λοιπόν, έχει από την άποψη αυτή ένα δικό του έργο στην πόλη. Εγώ τιμώ και σέβομαι όλους όσοι βρέθηκαν πριν από μένα και έχω πει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο το εξής. Οι δημοτικές αρχές δεν έρχονται, κύριε Μαρέδη, έστω και με διαφορετικές πολιτικές απόψεις, για να κατεδαφίσουν. Σωστό είναι. Έρχονται για να χτίσουν σε αυτό που παρέλαβαν. Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός και ο βηματισμός μπορεί να είναι διαφορετικός σε διάφορα επίπεδα. Ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε, για την κουβέντα. Ήταν ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Είχα καιρό να σας δω και το χάρηκα ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.